Πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών του Νομού Θεσσαλονίκης, καθηγητά κύριε Μαυρομιχάλη, εκλεκτή λυπή προστεκλημένη όπως τους κατονόμασε ο κύριος Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, στις 29 Μαΐου του 1453, η ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, τις πρώτες πρωινές ώρες, η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η υπερχιλιετής ένδοξη χριστιανική αυτοκρατορία, την οποία με ένα μεγαλοφιές, μεγαλόπνο, θεϊκό σχέδιο εθεμελίωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, εξέπνευσε πολιτικά μαζί με την τελευταία πνοή ενός άλλου Κωνσταντίνου, του Παλαιολόγου, ο οποίος με μεγαλειώδη γενναιότητα υπερασπίστηκε την βασιλεύουσα, την τιμή ενός μεγαλειώδους πολιτισμού σε ένα άνισο και απέλπιδο αγώνα. Δεν ήθελε ο Κωνσταντίνος η στρατιωτικά καταδικασμένη ένδοξη αυτοκρατορία να έχει άδοξο τέλος. Έπρεπε να σβήσει όχι εξευτελισμένη και ταπεινωμένη, νεκρή και στο πνεύμα, στην αρετή, αλλά να παραμείνει ηθικά όρθια, ζωντανή, με αντιφέγγισμα λάμψης και μεγαλείου στο ηλιοβασίλεμά της. Η απάντηση του γενναίου αυτοκράτορος στην πρόταση του Μωάμεθ να εγκαταλείψει την πόλη και να εγκατασταθεί με τους άρχοντες και τις περιουσίες τους όπου θέλει, να αποφευχθούν δε έτσι οι σφαγές, οι λαιλασίες και οι εχμαλωσίες, αφού στην αρχή επισημαίνει στον Μωάμεθ ότι δεν πρέπει να είναι βέβαιος για το αποτέλεσμα και μπορεί τελικά να βγει αυτός χαμένος, προσθέτει όσα γνωρίζαμε οι παλαιότεροι, όσα παραπέμπουν στο μολόν λαβέ του Λεωνίδα και των άλλων μεγάλων ηγετών της ελληνικής ιστορίας, αλλά και δυστυχώς όσα σήμερα η ισοπεδωτική εθνομηδενιστική κατεύθυνση της καταστροφικής ιστοριογραφίας με εκφραστές γνωστούς εκπροσώπους έχει απαλείψει μαζί με πολλά άλλα εθνοσυντηρητικά στοιχεία από τα σχολικά βιβλία της στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως. Απήντησε ο Κωνσταντίνος, όπως το διασώζει ο ιστορικός Δούκας. «Το δε την πόλην σιδούνε ούτε μόν έστι, ούτε άλλου των κατοικούντων εντάφτη. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ού φυσόμεθα τη ζωή ημών». Στον τελευταίο επίσης συγκλονιστικό λόγο του προς τους στρατηγούς και στρατιώτες, που θα μπορούσε να αποτελεί υπόδειγμα διδασκόμενο στις στρατιωτικές σχολές για το πώς πρέπει να ενθαρρύνει το στράτευμα ένας στρατιωτικός ηγέτης πριν από μια κρίσιμη αναμέτρηση, μεταξύ πολλών άλλων τους είπε, όπως παραδίδει άλλος ιστορικός της Αλώσεως, ο Γεώργιος Σφραντζής. «Καλώς ουν είδατε, αδελφοί, ότι δια τέσσερα τεινά οφειλέται κοινώς εσμέν πάντες, ή να προτιμήσομεν αποθανήν μάλλον ή ζήν. Πρώτον μεν υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβίας, δεύτερον δε υπέρ της πατρίδος, τρίτον δε υπέρ του βασιλέως ως Χριστού Κυρίου, και τέταρτον υπέρ συγγενών και φίλων. Λοιπόν, αδελφοί, εάν χρεώστε εσμέν υπερενός εκ των τεσσάρων αγωνίζεστε έως θανάτου, πολλό μάλλον υπερπάντων τούτων». Δεν είναι δύσκολο να παρασυρθεί κανείς από τις ιστορικές πηγές και το μεγαλείο της θυσίας του αυτοκράτορος και των ολιγαρίθμων λεοντόψυχων υπερασπιστών της πόλης και να παρουσιάσει εκτενέστερα τον επικό εκείνο αλλά άνισο αγώνα. Βρίσκονται όμως και αυτά μέσα στο πλαίσιο του θέματος,
διότι καθιστούν σαφές ότι στα θέματα της φιλοπατρίας και της μέχρι φανάτου υπερασπίσεως των ηθικών και πνευματικών αξιών, που είναι μεγαλειώδες και επενετό γνώρισμα των Ελλήνων, υπάρχει αδιάκοπη συνέχεια ελληνικής παραδόσεως από τα αρχαιοελληνικά «Πατρώστε και μητρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερων εστίν οι πατρίς», μάχου υπέρ βωμών και εστιών, ήταν ή επιτάς, μέχρι τα συνθήμερα της Εθνεγερσίας του 1821 για του Χριστού την πίστη την Αγία, για της πατρίδος την ελευθερία, ελευθερία ή θάνατος, ακόμη και μέχρι το ηρωικό όχι του Ιωάννη Μεταξά το 1940 στους Ιταλούς του Μουσολίνη. Αυτό επίσης εξηγεί γιατί η άλωση της Κωνσταντινούπολεως το 1453 ήταν απλώς μία πολιτική και στρατιωτική άλωση. Δεν ήταν αληθινή και ουσιαστική άλωση της ψυχής του φρονήματος των Ελλήνων. Το Βυζάντιο δεν πέθανε το 1453. Υπάρχει Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, κατά τον τίτλο βιβλίου του Ρουμάνου ιστορικού Γιώργα. Είναι βασικό ιστορικό αξίωμα ότι τα έθνη χάνονται όχι όταν χάσουν την κρατική τους οντότητα, αλλά όταν χάσουν τον πολιτισμό τους, την ψυχή τους. Ο ελληνισμός έχει πολλές φορές επιβεβαιώσει αυτό το αξίωμα. Υπάρχει μόνον τώρα στην εποχή μας έκδηλη και δικαιολογημένη ανησυχία ότι αφού αποκτήσαμε μετά το 1821 κρατική οντότητα, έστω και μικρή, ενώ μέχρι τότε το Βυζάντιο στα βασικά δομικά του στοιχεία επεβίωνε, σήμερα σβήνει και χάνεται. Υπάρχει συστηματική προσπάθεια αφελληνισμού και αποχριστιανισμού του κράτους, της κοινωνίας, της παιδείας, που σημαίνουν αποβυζαντινοποίηση, αφού όπως θα δούμε οι τρεις βασικοί δομικοί συντελεστές που αποτελούν την βυζαντινή σύνθεση, εκτός από την ρωμαϊκή νομική παράδοση, είναι η ελληνική γλώσσα και παιδεία, καθώς και η χριστιανική πίστη. Θλίβεται όντως κανείς όταν βλέπει όχι μόνο την έλλειψη αξιοπρεπίας και γενναιότητος εκ μέρους των πολιτικών μας ηγετών, που μας υποδούλωσαν χωρίς κανένα όρο πρώτα στους Φράγκους της Ενωμένης Ευρώπης σε μια νέα φραγκοκρατία, όπου η αντιπάθεια ιδιαίτερα των Γερμανών υπενθυμίζει τις παλαιές σταυροφορίες και την εξασθένιση του Βυζαντίου με την πρώτη άλωση από τους Φράγκους το 1204, που οδήγησε νομοτελειακά στο να γίνουμε καταρχήν υποτελείς τους Τούρκους και τελικά να υποκύψουμε. Αλλά προπαντός θλίβεται, γιατί εμείς οι ίδιοι από μέσα γκρεμίζουμε τα πνευματικά τείχη, τις πνευματικές αντιστάσεις, τις αρχές και τις αξίες μας, την πολιτιστική μας ταυτότητα. Καθιστούμε τους νέους μας μέσα σε συνθήκες ύπουλης και παραπλανητικής κρυφοδαγκανιάρας ειρήνης, δήθεν Ευρωπαίους, ουσιαστικώς όμως τους εκλατινίζουμε και τους εξισλαμίζουμε, τους φραγκεύουμε και τους τουρκεύουμε, τους καθιστούμε νέους γρεκολατίνους και γενιτσάρους, με ένα πιο ύπουλο τώρα πεδομάζωμα, με μία ολοφάνερη γενοκτονία της ιστορικής μνήμης. Το πιο εξοργιστικό μάλιστα είναι ότι δεν φτάνει που οι δυτικοί φίλοι μας κατέκτησαν πρώτοι στρατιωτικά το 1204 και προκάλεσαν ουσιαστικά και την δεύτερη άλωση του 1453, συνέχισαν και μετά ταύτα, με την ίδια ιστορική προκατάληψη, να δυσφημούν, να συκοφαντούν και να υβρίζουν το Βυζάντιο με μία σχεδόν στο σύνολό της εχθρική ιστοριογραφία από την εποχή της αναγεννήσεως τον 14ο αιώνα
μέχρι την εποχή του διαφωτισμού τον 18ο αιώνα και επέκεινα. Επηρέασαν μάλιστα και αρκετούς εκπροσώπους του νεοελληνικού διαφωτισμού, ανάμεσα στους οποίους και τον ονομασθέντα ακαταλήλως διδάσκαλο του γένους Αδαμάντιο Κοραή, και μετά αυτού και μετά από αυτόν πολλούς άλλους λογίους από τον χώρο της αρχαιολατρίας και του κλασικισμού, αλλά και για ιδεολογικούς λόγους από τον χώρο της αθεϊστικής αριστεράς, λόγω του θεοκεντρικού χαρακτήρος του Βυζαντίου. Ερχόμαστε έτσι ειδικότερα να προσεγγίσουμε το θέμα μας για το μεγαλείο του Βυζαντίου. Πώς χαρακτηρισμός ίσως να φαίνεται υπερβολικός ή τουλάχιστον μεροληπτικός. Υπάρχει άραγε κάτι υψηλό και μεγαλειώδες στο Βυζάντιο, για το οποίο Βυζάντιο στην Δύση έχει περάσει και στον λαό η εκτίμηση από τους ιστοριογράφους του παπισμού, της αναγεννήσεως και του διαφωτισμού, ότι είναι μία σκοτεινή χιλιόχρονη περίοδος δολοπλοκιών και ανοήτων συζητήσεων, με μηδενική πρόοδο και προσφορά στον πολιτισμό ανάξια της ιστορικής μνήμης. Η παντελώς άδικη και ιστορικά προκατηλημένη αυτή εκτίμηση κυριάρχησε επί νεώνες στη δυτική ιστοριογραφία και σε μέρος της δικής μας διανόησης. Συνετέλεσε μάλιστα στο να μην υπάρχουν ή να είναι υπανάπτυκτες οι βυζαντινές σπουδές στην Δύση μέχρι και τον 19ο αιώνα. Και μόνον με τα ταύτα, ιδιαίτερα από τον 20ο αιώνα, να αρχίσουν αρκετοί επιστήμονες να ασχολούνται με το αδικημένο και συκοφαντημένο Βυζάντιο. Η ρετσινιά του βυζαντινισμού, που δυστυχώς πέρασε άκρητα και στον δικό μας επιστημονικό και κοινωνικό περίγυρο, απέτρεπε νέους επιστήμονες να ασχοληθούν με το απορριπτόμενο αυτό ιστορικό και πολιτικό χώρο. Σύγχρονοι βυζαντινολόγοι στην Ευρώπη ομολογούν ότι όταν ερωτώμενοι αποκαλύπτουν το γνωστικό τους αντικείμενο, παραδείγματος χάρη η βυζαντινή ιστορία, αναγκάζονται να απολογηθούν για να δικαιολογήσουν το πώς επέλεξαν αυτήν την κακόφημη ιστορική περίοδο. Θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο η έστω και σύντομη παρουσίαση της άδικης και απαξιωτικής αυτής στάσης απέναντι στο Βυζάντιο, και ίσως θα έπρεπε αυτό να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής έρευνας με την συλλογή, ταξινόμηση και αξιολόγηση όλων των αρνητικών κρίσεων. Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρουμε μερικές τέτοιες κρίσεις, από τις οποίες προκύπτουν δύο ασφαλή συμπεράσματα. Εν πρώτης, η με τόσο πάθος και προκατάληψη καταδίκη του Βυζαντίου δείχνει έλλειψη νυφαλιότητος, αντικειμενικής κρίσεως, και επιβεβαιώνει ότι κίνητρο δεν είναι η έβρεση της αλήθειας, αλλά κάποια φιλετική ή θρησκευτική ή ιδεολογική προκατάληψη που επιβεβαιώνει την λαϊκή ρίση ότι πετροβολούν την καρυδιά που κάνει καρύδια. Και δεύτερον, ότι αυτή ακριβώς η ολοφάνερη αδικία και έλλειψη αντικειμενικότητος οδήγησε πολλούς αμερόληπτους ερευνητάς να ψάξουν και να βρουν την αλήθεια, και να πληθαίνουν τώρα οι φωνές, τα άρθρα, τα συγγράμματα, τα συνέδρια, οι εκθέσεις, τα ερευνητικά κέντρα που παρουσιάζουν τους πολυπίκυλους θησαυρούς, την παντοδαπή γνώση, την μεγαλειώδη προσφορά του Βυζαντίου στον παγκόσμιο πολιτισμό, και που αποδεικνύουν όσους εξακολουθούν να βλέπουν το Βυζάντιο με τα γυαλιά του Βολτέρου ή του Γίφωνος, ότι είναι οπισθοδρομική, αδιάβαστη και ασυγχρόνιστη ή ιδεολογικά προκατηλημένη, όπως και εκείνη. Ο γνωστός λοιπόν άθεος Γάλλος διαφωτιστής Βολτέρος του 18ου αιώνα, που απέρριπτε περιφρονικά και με θράσος ό,τι είχε σχέση με τη θρησκεία, κατεδίκασε με πολύ σκληρούς λόγους το Βυζάντιο. Υπάρχει, λέγει, μια ιστορία
πολύ περισσότερο γελία από τη ρωμαϊκή ιστορία από την εποχή του Τακίτου, η βυζαντινή ιστορία. Αυτή η ανάξια λόγου συλλογή δεν περιέχει τίποτε άλλο παρά μόνο πομπόδεις διακηρύξεις και θαύματα, είναι το δέλυγμα του ανθρωπίνου πνεύματος, όπως η ελληνική αυτοκρατορία υπήρξε το δέλυγμα της Οικουμένης. Οι Τούρκοι τουλάχιστον ήσαν πιο σωστοί. Νίκησαν, χάρηκαν και έγραψαν ελάχιστα, κατά τον Βολτέρο. Η δε ναυαρχίδα του αντιβυζαντινισμού, ο Άγγλος ιστορικός Γίβον, στον χώρο της ιστοριογραφίας έδωσε και δίνει σε μερικούς μέχρι σήμερα επιχειρήματα εναντίον του Βυζαντίου. Στο έργο του, η ιστορία της παρακμής και της πτώσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Λονδίνο 1776-1788, παρουσιάζει την χιλιόχρονη αυτοκρατορία του Βυζαντίου συνολικά ως παρακμιακή, ως τραγικό επίλογο της ένδοξης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας των Λατίνων και όπως δήλωσε ο ίδιος ο Γίβων, στο έργο του περιέγραψε τον θρίαμβο της βαρβαρότητας και της θρησκείας. Στην ίδια γραμμή ακριβώς κινείται και ο Γάλλος ιστορικός Κάρολος Λεμπό στο γνωστό έργο του «Ιστορία της παρακμάζουσας αυτοκρατορίας», Παρίσι 1767-1786. Την χειρότερη απαξίωση του Βυζαντίου μνημονεύει μία νέα Αγγλίδα βυζαντινολόγος, η Τζούντιθ Χέριν, στο μεταφρασμένο και στα ελληνικά αξιόλογο και αντικειμενικό έργο της «Τι είναι το Βυζάντιο». Αυτή η απαξίωση, όπως λέγει η Χέριν, ανήκει πιθανότατα στον Ιρλανδό ιστορικό του 19ου αιώνος Ουίλιαμ Λέκη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με την ετυμιγορία της παγκόσμιας ιστορίας αυτή η αυτοκρατορία που λέγεται Βυζαντινή αποτελεί δίχως καμία απολύτως εξαίρεση την πιο ακραία μορφή ποταπότητας και αχριοσύνης που γνώρισε ποτέ ο πολιτισμός. Δεν υπήρξε άλλος μακραίωνος πολιτισμός τόσο απόλυτα αποστερημένος από κάθε μορφή και είδος μεγαλείου και τόσο απόλυτα ταυτόσιμος με το επίθετο αγνώμων. Η ιστορία της αυτοκρατορίας είναι μια μονότονη διαδοχή γεγονότων γεμάτη με ραδιουργίες ιερέων, ευνούχων και γυναικών, γεμάτη με δηλητηριάσεις, συνωμοσίες και απαράλλακτη αγνωμοσύνη. Απέναντι σε αυτήν την σκληρή προκατάληψη και αμάθεια και εμπάθεια υπάρχουν πάμπολες γνώμες που αναιρούν την αρνητική κριτική του Βυζαντίου συγχρόνων μεγάλων βυζαντινολόγων. Αναφέρουμε και πάλι ενδεικτικά τον μεγάλο Ρώσο ιστορικό του Βυζαντίου Γεώργιο Οστρογκόρσκι, ο οποίος το κλασικό και μοναδικό για την πληρότητα δίτομο έργο του που μεταφράστηκε και στα ελληνικά «Ιστορία του Βυζαντινού κράτους» λέγει σχετικά. Σήμερα δεν υπάρχει πια ανάγκη να αποδείξουμε πόσο ιστορικά αστήρικτες είναι οι θεωρίες του Λεμπό και του Γκίμπον. Πέρασε ευτυχώς ανεπανάληπτα η εποχή που όσοι έγραψαν βιβλία για το Βυζάντιο βρίσκονταν στην ανάγκη να απολογηθούν γιατί προτίμησαν ένα τέτοιο θέμα και να καταπολεμήσουν με πομπόδεις εκφράσεις και συχνά εξεζητημένο τρόπο τους ισχυρισμούς του Γκίμπον. Σημειώνει πάντως ο Οστρογκόρσκι ότι το έργο του Γίβωνος με την εντυπωσιακή αφηγηματική του ποιότητα επηρέασε πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα τα πνεύματα και παρέλυσε το ζήλο για την έρευνα του Βυζαντίου ένα ολόκληρο σχεδόν αιώνα. Ακόμη και σήμερα, παρατηρεί ο Οστρογκόρσκι, πολλοί ερευνητές βλέπουν το Βυζάντιο με τις διόπτρες του Γκίμπον. Ο Άγγλος ιστορικός Τζον Νόρουιτς, στο επίσης μεταφραστέν και στα ελληνικά έργο του «Σύντομη ιστορία του Βυζαντίου», γράφει τα εξής. Αναφερόμενος μόνο σε ένα από τα πάμπολα στοιχεία
που συνθέτουν το μεγαλείο του Βυζαντίου. Ο πολιτισμός μας δεν αναγνώρισε ποτέ επαρκώς το χρέος του προς την Ανατολική Αυτοκρατορία. Αν δεν υπήρχε αυτό το μεγάλο ανατολικό οχυρό της χριστιανοσύνης, ποια τύχη θα είχε η Ευρώπη ενάντια στις στρατιές του βασιλιά της Περσίας τον 7ο αιώνα ή ενάντια σε αυτές του χαλίφη της Βαγδάτης τον 8ο αιώνα? Ποια γλώσσα θα μιλούσαμε σήμερα και ποιο Θεό θα λατρεύαμε? Προσθέτουμε και την πιο πρόσφατη εκτίμηση της μνημονευθύσης Τζούντιθ Χέριν, που υπάρχει ως περίληψη των θέσεών της στο επιστόφυλλο του βιβλίου της «Τι είναι το Βυζάντιο». Εκεί παρουσιάζονται περισσότερα στοιχεία από την πολυπίκυλη προσφορά του Βυζαντίου και γράφει: «Όταν στη Δυτική Ευρώπη τα απομεινάρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν ήταν παρά μικρά αδύναμα κρατήδια, η Κωνσταντινούπολη παρέμενε πρωτεύουσα ενός ισχυρού οργανωμένου κράτους. Υπήρξε ένα κράτος με διοικητικές δομές, με νομοθεσία που εξυγχρονιζόταν και προσαρμοζόταν στις ανάγκες του, με νόμισμα το οποίο κυκλοφορούσε σε ολόκληρο τον κόσμο από τη Μεσόγειο ως την Άπο Ανατολή, με εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο διατήρησε την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και παιδείας. Ήταν μια αυτοκρατορία που στηρίχθηκε σε μια ιεραρχημένη κοινωνία, η οποία κληροδότησε στους μεταγενέστερους, εκτός από την δική της αντίληψη για τον χριστιανισμό και ορισμένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας τέχνης. Σε αυτή την αυτοκρατορία οφείλει η σημερινή Ευρώπη την ύπαρξή της. Αν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν είχε αναχαιτήσει για τόσους αιώνες τους Άραβες, τους Σετζούλκους, τους Σελτζούκους και τους Οθωμανούς, η Δύση δεν θα είχε προλάβει να ορθοποδήσει». Ως επιστέγασμα των ελάχιστων αυτών μέσα από πολλές άλλες θετικές εκτιμήσεις του Βυζαντίου, παραθέτουμε τρεις εξαιρετικές γνώμες που ακούστηκαν στο 16ο Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο της Βιέννης τον Οκτώβριο του 1981, στο οποίο μετείχε ο ομιλών μαζί με χίλιους άλλους συνέδρους από όλες τις χώρες που καλλιεργούν τις βυζαντινές σπουδές. Κατά την επίσημη έναξη των εργασιών του συνεδρίου, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αυστρίας, Δόκτωρ Ρούντολφ Κίρσλέγκερ, συνεχάρη τον κύριο οργανωτή και μεγάλο βυζαντινολόγο καθηγητή Χέρμπερτ Χούγκελ για την επιτυχία του επιστημονικού του έργου, η οποία, όπως είπε, συνίσταται εις το ότι όχι μόνο διδάσκει, αλλά αφήνει και δια της πείρας να μάθουμε ότι η λέξη «βυζαντινισμός» δεν έχει καμία σχέση με την βυζαντινή πραγματικότητα, αλλά προήλθε από ελλιπή κατανόηση του Βυζαντίου εκ μέρους των ιστοριογράφων της Αναγεννήσεως. Θα ήμασταν πολύ πιο φτωχοί σήμερα, κατά τον πρόεδρο της Αυστριακής Δημοκρατίας, αν οι πλούσιοι θησαυροί αυτής της περίοδου, οι ιστορικές εμπειρίες, οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές αλήθειες δεν είχαν φτάσει μέχρι των ημερών μας και δεν είχαν αξιολογηθεί αναλόγως. Οι δύο άλλες γνώμες ευρίσκονται διατυπωμένες στον μνημειώδη κατάλογο χειρογράφων της εκθέσεως που οργανώθηκε στα πλαίσια του συνεδρίου, τον οποίο συνέταξε ο βυζαντινολόγος Ότο Μάτσαλ και φέρει τον τίτλο «Byzanz und das Abendland», «Το Βυζάντιο και η Δύση». Προλογίζοντας τον κατάλογο, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας, Γιώσεφ Σπίτσενμπερκ, γράφει: «Η προσφορά της σύγχρονης βυζαντινολογίας ευρίσκεται εις το ότι φωτίζει σωστά τον ιστορικό ρόλο του Βυζαντίου, το οποίο επί μακρό χρόνο είχε πολλές σκιές στην ιστορική συνείδηση της Δύσεως». Ο συγγραφεύς δε του καταλόγου, Ότο Μάτσαλ, διευκρινίζει περισσότερο
όσα είπε ο πρόεδρος της Αυστριακής Δημοκρατίας γράφοντας. Το γεγονός ότι στους νεότερους χρόνους η σημασία του Βυζαντίου δεν έτυχε προσοχή στη Δύση, ο δε Βυζαντινός πολιτισμός καταλαμβάνει μικρό μέρος στην ιστορική εικόνα του παρόντος, οφείλεται στην αρνητική θεώρηση της ιστορίας εκ μέρους των Δυτικών, που ήθελαν να βλέπουν την Βυζαντινή περίοδο μόνο ως μια διαρκή πορεία καταπτώσεως μετά από την ένδοξη εποχή της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Οι ρίζες αυτές της αρνητικής τοποθετήσεως υπάρχουν ήδη στους χρονογράφους του Μεσαίωνος, για τους οποίους οι δυτικοί Φράγκοι αυτοκράτορες ήσαν οι νόμιμοι συνεχιστές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ενώ το κατά την αντίληψη της Δύσεως αιρετικό ανατολικό κράτος ως βασίλειο των Γρεκών, Regnum Graecorum, είχε χάσει την οικουμενικότητά του και είχε αποκλειστεί από τη σκηνή της ιστορίας. Για πρώτη φορά, συμπληρώνει ο Μάτσαλ, η βυζαντινολογία του παρόντος δείχνει και πάλι με σαφήνεια την μεγάλη κοσμοϊστορική σημασία του Βυζαντίου και δίνει όθηση για μία αναθεώρηση. Με βάση λοιπόν όχι την προκατηλημένη και ελλιπή, αλλά την αντικειμενική και ολοκληρωμένη κατανόηση του Βυζαντίου, θα πρέπει να πάψει το Βυζάντιο να είναι σημείο αντιλεγόμενων, όπως λέγει σε ομότιτλο άρθρο του ο Φώτης Κόντογλου, ο μεγάλος αυτός και γνήσιος Ρωμιός Βυζαντινός, ο νέος Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων μετά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, που ανακαίνισε επίσης την Βυζαντινή ζωγραφική και την έφερε στο προσκήνιο, αφού στο άρθρο του αυτό, αλλά και σε πολλά άλλα άρθρα, υποδεικνύει την μοναδικότητα του Βυζαντίου που πρέπει να κρίνεται με διαφορετικά μέτρα, συμπεραίνει. Το Βυζάντιο είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι που μέσα σε αυτό πέσανε και λιώσανε μυριάδες ψυχές σαν λογής λογής μεταλλεύματα, λογής λογής έθνη, και από εκεί βγήκε χρυσάφι λαμπερό μαζί με μαύρη σκουριά. Αυτό το μάλαμα είναι το πιο καθαρό από κάθε χρυσάφι που βγήκε από χωνευτήρι, και από αυτό γίνηκε η επτάφωτος λιχνία του Βυζαντίου που θα φωτίζει τον κόσμο στον αιώνα του αιώνος. Μερικές λοιπόν λάμψεις από το καθαρό χρυσάφι του Βυζαντίου και την επτάφωνη λιχνία της Νέας Ιερουσαλήμ θα προσπαθήσω σύντομα να σας προσφέρω στον εναπομένοντα χρόνο, μετά από την αξιολογική βιβλιογραφική περιπλάνηση που προηγουμένως επιχειρήσαμε. Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει την μεγάλη διάρκεια της ιστορικής ζωής του Βυζαντίου, που διήρκεσε 1123 έτη, 12 αιώνες, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Πρόεδρος. Αν ως αρχή του Βυζαντίου θεωρήσουμε τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολεως που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος στις 11 Μαΐου του 330, όπως δέχονται οι περισσότεροι από τους Βυζαντινολόγους. Η μακραίων αυτή ιστορική ύπαρξη, μοναδική στην παγκόσμια ιστορία, είναι συνάρτηση της καλής και σταθερής διοικητικής οργάνωσης με την βοήθεια του ρωμαϊκού δικαίου και της εσωτερικής ενότητας της κοινωνίας που στηριζόταν σε σταθερό κώδικα αξιών που προσέφεραν η ελληνική παιδεία και η χριστιανική πίστη, αλλά και στην ισχυρή οικονομική και στρατιωτική της παρουσία. Άλλες αυτοκρατορίες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία άντεξαν λίγους μόνον αιώνες και διαλύθηκαν, όπως και η πρώτη δική μας ελληνική αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της οποίας διάδοχος θεωρείται η δεύτερη ελληνική αυτοκρατορία, η χριστιανική αυτοκρατορία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Σήμερα, μεγάλα κράτη που διεκδικούν παγκόσμια ηγεμονία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
μόλις έχουν περάσει τους 2 αιώνες ζωής και έχει ήδη αρχίσει η εσωτερική τους διάβρωση και παρακμή, η αμφισβήτηση της οικονομικής και στρατιωτικής τους ηγεμονίας. Το δικό μας μικρό νεοελληνικό κράτος, που ξεκίνησε με την μεγάλη ιδέα της παλινόρθωσης του Βυζαντίου, κινδυνεύει ήδη πολύ σοβαρά, εκτός από την κρατική και εθνική του ανεξαρτησία, να χάσει και την πολιτιστική του ταυτότητα μέσα στο χωνευτήρι του συγκριτισμού και της παγκοσμιοποίησης, ενώ δεν έχει συμπληρώσει ακόμη 2 αιώνες ελεύθερου πολιτικού βίου. Όλοι οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι στο Βυζάντιο επιτελέστηκε κατά μοναδικό και μεγαλειώδη τρόπο το συντέργεσμα, η συγχώνευση 3 μεγάλων παραγόντων, της ρωμαϊκής νομικής και διοικητικής παράδοσης, της ελληνικής παιδείας και της χριστιανικής πίστης. Αν ο καθένας από αυτούς τους παράγοντες έχει καθεαυτόν την αξία και την μεγαλοσύνη του, όχι μόνο τριπλασιάζεται προσθετικά η αξία τους, αλλά πολλαπλασιάζεται από την δυναμική της συνθέσεως, όπως δείχνει το αποτέλεσμα στον πολυπίκυλο και πολύπτυχο πολιτιστικό βίο του Βυζαντίου, στην εξαιτίας αυτής της συνθέσεως καρποφορία του. Είναι βέβαια γνωστό ότι κατά τους 3 πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες το Ρωμαϊκό κράτος και η ελληνική διανόηση κατεδίωξαν σκληρά τον χριστιανισμό με τους οργανωθέντες από την ρωμαϊκή διοίκηση διωγμούς και με την απορριπτική και σκοπτική πολεμική των Ελλήνων διανοουμένων. Στη σύγκρουση όμως αυτή νικητής βγήκε ο χριστιανισμός, διότι απέδειξε μέσα στους διωγμούς και στην συκοφάντηση ότι διαθέτει ασυνήθιστη για τα ανθρώπινα μέτρα πνευματική αντοχή και επίδραση, ότι καλλιεργεί και αναπτύσσει μεγάλες αρετές και αξίες συνεκτικές της ανθρώπινης κοινωνίας, την αγάπη, την φιλανθρωπία, την ταπείνωση, την αξία κάθε ανθρωπίνου προσώπου, την ειρήνη, την συμφιλίωση, την καταλλαγή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος θεολόγος και ρήτορ του 4ου αιώνος, ο νέος αυτός Δημοσθένης και Κικέρων της χριστιανικής αρχαιότητος, ο οποίος προσφυός ονομάστηκε Χρυσόστομος, λέγει ότι η μεγαλύτερη απόδειξη της θεϊκής προελεύσεως του χριστιανισμού είναι η καταπληκτική του διάδοση σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγες δεκαετίες, όχι από μορφωμένους και πιστικούς φιλοσόφους και ρήτορες και διδασκάλους, αλλά από μία μικρή ομάδα αγραμμάτων και πτωχών ψαράδων της Γαλιλαίας, μέσα σε ένα εχθρικό για τη νέα πίστη περιβάλλον και με μία διδασκαλία που δεν κολάκευε τα ανθρώπινα πάθη όπως αργότερα το Ισλάμ, αλλά που ήλεγχε και απέρριπτε τις ανθρώπινες αδυναμίες και παρουσίαζε τον δρόμο προς την πνευματική τελείωση ως στενή και τεθλιμμένη οδό, ως εσταυρωμένο βίο κατά το πρότυπο του Θεανθρώπου Χριστού. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό στην Βυζαντινή αυτή σύνθεση των 3 δομικών παραγόντων που μνημονεύσαμε, η χριστιανική πίστη, ο νικητής χριστιανισμός, να αποτυπώσει εντονότερα την σφραγίδα του, γιατί ήταν αποδεδειγμένα η νέα ανακαινιστική δύναμη της ιστορίας, ο νέος έφηβος της ιστορίας κατά την πολύ ωραία εικόνα του μεγάλου πολιτικού και διανοητού Παναγιώτη Κανελόπουλου. Ο χριστιανισμός λοιπόν έγινε η κολυμβήθρα μέσα στην οποία το ρωμαϊκό δίκαιο και η ρωμαϊκή διοίκηση μεταμορφώθηκαν επί το φιλανθρωπότερο και η ελληνική παιδεία υιοθετήθηκε σε όλες τις μορφές, αφού αποκαθάρθηκε από όσα μειονεκτήματα ως ανθρώπινο δημιούργημα παρουσίαζε, ιδιαίτερα ως προς την αξία του κάθε ανθρωπίνου προσώπου, των γυναικών, των δούλων, των ασθενών και αδυνάτων, ιδιαίτερα όμως από τις ηθικές αδυναμίες του Δωδεκαθέου, όπως καθόρισε υποδειγματικά αυτή την αξιολόγηση ο Μέγας Βασίλειος στο έργο του
προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντο λόγων. Ο ιδιαίτερος αυτός ρόλος της χριστιανικής πίστεως στην Βυζαντινή σύνθεση δεν καθιστά το Βυζάντιο θεοκρατικό, όπως υποτιμητικά γράφουν και ισχυρίζονται ορισμένοι, παραπέμποντας συνειρμικά στα ισλαμικά θεοκρατικά καθεστώτα. Θεοκρατία υπάρχει εκεί όπου την πολιτική διοίκηση ασκούν οι κληρικοί, το ιερατείο, το χαλιφάτο. Στο Βυζάντιο η βασιλεία, η πολιτική διοίκηση είναι ξεχωριστή από την Εκκλησία και πολλές φορές αντίθετη προς όσα η Εκκλησία υποδεικνύει. Πολιτεία και Εκκλησία, βασιλεία και ιεροσύνη αποτελούν δύο ξεχωριστούς θεσμούς με διακριτούς ρόλους που λειτουργούσαν αρμονικά στα πλαίσια του θεσμού της συναλληλίας, τον οποίο συχνά παρευδίαζε η πολιτεία και όχι η Εκκλησία, η οποία συχνά δια μεγάλων πατέρων διαμαρτύρεται για τις επεμβάσεις της πολιτείας στα εσωτερικά δικά της θέματα. Επομένως, όπως σωστά παρατηρήθηκε από βυζαντινολόγο ερευνητή, το Βυζάντιο δεν είναι θεοκρατικό, αλλά θεοκεντρικό. Θέτει σε προτεραιότητα τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, δεν είναι ανθρωποκεντρικό όπως τα σύγχρονα δυτικά κράτη, τα οποία όμως επειδή εξόρισαν τον Θεό και το Ευαγγέλιο και αποχριστιάνισαν τις κοινωνίες, ευρίσκονται τώρα σε σύγχυση, αναρχία, αταξία και πνευματική αδιέξοδο, όπως δυστυχώς και η χώρα μας. Η αναφορά στον Παναγιώτη Κανελόπουλο και στην ωραία του εικόνα για τον χριστιανισμό ως τον νέο έφηβο της ιστορίας, που παρέλαβε αυτός ο νέος έφηβος της ιστορίας, ο χριστιανισμός, τον γυρασμένο ελληνισμό και του έδωσε σφρίγος και δύναμη, εισάγει σε καλύτερο δρόμο την προβληματική για το αν ο ελληνισμός τελικά ωφελήθηκε ή ζημιώθηκε από την συνάντηση και συνύπαρξή του με τον χριστιανισμό. Σύμφωνα με το σκεπτικό του Παναγιώτη Κανελόπουλου, υπήρξε μεγάλη παρακμή και διαφθορά στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, διότι οι ειδονιστικές, ηλιστικές και σαρκολατρικές ιδέες είχαν πλήξει την κλασική συμμετρία και αρμονία και το κορμί, το ελληνικό σώμα με τις αισθητικές και ερωτικές συμμετρίες του, είχε αρχίσει να γίνεται σάρκα, πολτός ύλης, ένα άμορφο όργανο ειδονής, όπως δυστυχώς και σήμερα. Αν δεν ερχόταν ο χριστιανισμός, συνεχίζει ο Κανελόπουλος, και ο λόγος που τον έκανε να έρθει ήταν πολύ μεγάλος, δεν αποκλείεται να είχε χαθεί ό,τι είχε ως τότε γίνει στη Δύση. Ίσως ολόκληρος ο ελληνορωμαϊκός κόσμος να άφηνε πίσω του μόνο το μύθο μιας νέας Ατλαντίδος. Πώς θα μπορούσε να γίνει η αφομοίωση των βαρβάρων του Βορρά, αν τους υποδέχονταν Έλληνες και Ρωμαίοι που θα είχαν πάψει να πιστεύουν στον εαυτό τους? Μόνον οι χριστιανοί μπορούσαν να αφομοιώσουν τους βαρβάρους. Οι χριστιανοί που πίστευαν τόσο στον άνθρωπο, ώστε αναζητούσαν τον άνθρωπο και μέσα στην ψυχή των βαρβάρων. Και αφομοιώνοντας τους βαρβάρους οι χριστιανοί, τους έμπασαν ομαλά, χωρίς να είναι τέτοια η συνειδητή τους πρόθεση, και στην κληρονομιά του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Το θαύμα που σήμανε η επικράτηση του χριστιανισμού έσωσε και το ελληνικό πνεύμα. Χωρίς το πνεύμα της Ελλάδος δεν θα μπορούσε ασφαλώς να διαμορφωθεί ο κόσμος όπως τον ξέρουμε, ας πούμε ο δυτικός κόσμος. Αλλά και χωρίς τον χριστιανισμό, το ελληνικό πνεύμα θα είχε ταφεί, θα είχε χαθεί κάτω από τα ερείπια του ρωμαϊκού κόσμου. Τέλος του παραθέματος του Κανελοπούλου. Στη συνάφεια αυτή θα μπορούσαμε να επιμείνουμε περισσότερο στο πόσο το Βυζάντιο συνέχισε και προήγαγε την ελληνική παιδεία, όχι μόνο με τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσης και των συγγραμμάτων των αρχαίων Ελλήνων σοφών,
αλλά και με την δημιουργική παραγωγή της νέας γραμματείας των Πατέρων της Εκκλησίας, των νέων εξαιρετικών υμνογραφικών συνθέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάρη του ακαθίστου ύμνου, των κανόνων της Θείας Λειτουργίας και τόσων άλλων. Και μόνον όμως το ότι το Βυζάντιο διέσωσε και δίδαξε την αρχαία σοφία και μετέφερε την ελληνική σκέψη καταρχήν στους Άραβες με τον Αριστοτέλη και κατόπιν στη Δύση με τους φυγάδες Έλληνες λογίους πριν και μετά την άλωση, ενισχύοντας αποφασιστικά την αναγέννηση, και μόνον αυτό καταξιώνει τον ιστορικό του ρόλο. Περισσότερα στοιχεία ίσως θα παραθέσουμε σε εκτενέστερη μορφή αυτής της ομιλίας. Η μεγαλειώδης πορεία του Βυζαντίου οφείλεται εν πολλής στην θαυμαστή επίσης και μοναδική θεμελίωση και αρχή του από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Συχνά συζητείται στην έρευνα αν η μεταστροφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου στον χριστιανισμό ήταν συνειδητή εσωτερική αλλαγή ή πολιτική πράξη που υπολόγισε απλά στον χριστιανισμό ως την μόνη τότε συνεκτική πνευματική δύναμη. Από τις πηγές προκύπτει μάλλον ότι πρόκειται για εσωτερική αλλαγή, η οποία είχε αρχίσει ενωρίτερα όταν έφηβος στην Νικομίδια, στο περιβάλλον του Διοκλητιανού, εβίωσε την αδικία των διωγμών εναντίον των χριστιανών και προπαντός την μεγάλη τους πίστη που έφτανε μέχρι το μαρτύριο. Επηρεάστηκε σίγουρα και από την ανεξίθρησκη στάση του πατέρα του Κωνσταντίου Χλωρού, ο οποίος απέφυγε ως Κέσαρ στη Δύση να εγείρει διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Το αποφασιστικό πάντως αίτιο της μεταστροφής του ήταν κατά τις ιστορικές πηγές και κατά την πίστη της Εκκλησίας η εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού Ολοφώτινου έξω από την Ρώμη στην αναμέτρησή του με τον Μαξέντιο με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Το απολυτίκιο του Αγίου Κωνσταντίνου σαφώς εκφράζει αυτήν την θέση, αλλά και την εξαιτίας αυτού του θαυμαστού σημείου αφιέρωση της Κωνσταντινούπολης και όλης της αυτοκρατορίας στα χέρια του Θεού και της υπεραγίας Θεοτόκου. Ούτως ή άλλως, όλοι αναγνωρίζουν ότι η απόφαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου να μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την Λατινική Δύση στην Ελληνική Ανατολή σε μία μικρή ελληνίδα πόλη, μια πολύχνη, το Βυζάντιο, αρχαία αποικία των Μεγαραίων, με εξαιρετική και μοναδική γεωγραφική θέση και στρατιωτικο-εμπορικά πλεονεκτήματα, ήταν μία μεγαλοφυής και μεγαλόπνοη κίνηση με κοσμοϊστορικές συνέπειες. Άλλαξε την μορφή του κόσμου, γιατί μετέφερε το κέντρο βάρος από τη Δύση στην Ανατολή, από την Ιταλία στην Ελλάδα, στο ακρότατο σημείο της ελληνικής Θράκης. Διέσωσε έτσι την αυτοκρατορία από την καταστροφή που υπέστη το δυτικό τμήμα της από τα γερμανικά βαρβαρικά φύλλα που ευήθησαν επί αιώνες στην Ευρώπη στο σκότος της αμαθίας και της απεδευσίας μέχρι τον 12ο αιώνα. Όρθωσε ένα ισχυρότατο απόρφητο οχυρό που προφύλαξε και τα Βαλκάνια και την Ευρώπη από τις μετά τα αυτά επιθέσεις των Περσών, των Αράβων, των Σελτζούκων και των Οθωμανών Τούρκων. Και προπαντός έστησε το πρώτο στην ιστορία χριστιανικό κράτος, την Ρωμανία, με ρωμαϊκή και ελληνική υποδομή, κάθημα και χαρά των κατοίκων του, που ονομάζονταν Ρωμαίοι, Ρωμνοί, αλλά ήσαν Έλληνες και Ορθόδοξοι στην πολιτιστική τους ταυτότητα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, για την τολμηρή του απόφαση να αποσυνδέσει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από την ειδωλολατρική Ρώμη και να ανανεώσει και μεταμορφώσει την Αυτοκρατορία σε νέο χριστιανικό κράτος, Renovatio Imperii, ονομάστηκε από την ιστορία Μέγας και από την Εκκλησία εις Απόστολος. Κανένας άλλος μετά από τους Αποστόλους δεν βοήθησε στη στερέωση, διάδοση και ανάπτυξη του χριστιανισμού όσο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Δεν προλαβαίνουμε όμως να αναπτύξουμε όσες άλλες πλευρές του μεγαλείου του Βυζαντίου εσημειώσαμε,
Γι' αυτό και θα τις αναφέρουμε καταλογάδιμα. Επί πολλούς αιώνες ήταν το μοναδικό κέντρο πολιτισμού και παιδείας. Ίσκησε μεγάλη πολιτιστική επίδραση στους σλαβικούς και άλλους λαούς του Βορρά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι άλλωστε γι' αυτό εστράφησαν προς την Κωνσταντινούπολη από δέος και θαυμασμό που προκαλούσε ο πολιτισμός της. Στην Δύση μέχρι τον 12ο αιώνα δεν υπήρχαν σχολεία, ούτε λαϊκοί μορφωμένοι. Η μόρφωση ήταν αποκλειστικό προνόμιο των κληρικών. Ο δε τρόπος ζωής, υποβαθμισμένος και πρωτόγονος, και υπάρχουν πολύ όμορφες μαρτυρίες. Η Δύση ακόμη και στη θεολογία ήταν μαθρίτια της Ανατολής, όπου συγκλήθηκαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, εμφανίστηκαν μεγάλα θεολογικά αναστήματα, διαμορφώθηκε η λατρεία, άνθησε ο μοναχισμός, που από την Ανατολή μεταφέρθηκε και στη Δύση. Σε ένα θαυμάσιο τελευταίο βιβλίο με τίτλο «Σαλπάροντας από το Βυζάντιο», ο Αμερικανός ιστορικός Colin Wells, μαθητής του Έλληνα Βυζαντινολόγου Σπύρου Φριώνη, μας δίνει σε τρεις ενότητες την επίδραση του Βυζαντίου στην Δύση, στον Ισλαμικό κόσμο και στον Σλαβικό κόσμο, αποδεικνύοντας, όπως επισημαίνει και ο υπότιτλος του έργου του, πώς μια χαμένη αυτοκρατορία διαμόρφωσε όλον τον κόσμο. Παρήγαγε μεγάλα μνημεία πολιτισμού, λόγου και τέχνης. Το μεγαλούργημα της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη θαυμάζεται μέχρι σήμερα, όπως και τα ψηφιδωτά της Ραβένας, της Μονής της Χώρας, οι τοιχογραφίες του Μιστρά του Αγίου Όρους της Θεσσαλονίκης και πολλών άλλων. Η θεολογία, η φιλοσοφία, το δίκαιο, άλλες επιστήμες γνώρισαν καταπληκτική άνθηση. Η ποίηση, η μνογραφία. Αναπτύχθηκαν μεγάλα μοναστικά κέντρα, εμφανίστηκαν μεγάλες μορφές Αγίων Πατέρων. Αναπτύχθηκε υψηλή κοινωνική πρόνοια και φιλανθρωπία για πρώτη φορά σε οργανωμένη μορφή. Ακόμη και σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες, όπως μετά την άλωση από τους Φράγκους το 1204, ενώ η αυτοκρατορία εύθυνε και παρήκμαζε πολιτικά και κατέρεε οικονομικά και στρατιωτικά, παρουσιάστηκε ένας αξιοσημείωτος πνευματικός δυναμισμός με θαυμαστές αναλαμβές σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού, γνωστός ως παλαιολόγια αναγέννηση, με χαρακτηριστικότερη και δυναμικότερη παρουσία τον ησυχασμό του 14ου αιώνα, του οποίου ο κύριος εκπρόσωπος και διαμορφωτής, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο δικός μας, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, εκωδικοποίησε την προηγούμενη πατερική παράδοση, οριοθέτησε την ανατολική πνευματικότητα σε σχέση με την Δύση και ενίσχυσε ουσιαστικά πριν από ένα αιώνα την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία για να αντέξει στην λέλαπα της τουρκοκρατίας. Με αυτήν την τελευταία περίοδο ασχολείται ο γνωστός Άγγλος Βυζαντινολόγος Στίβεν Ράνσιμαν στο βιβλίο του με τίτλο «Η τελευταία Βυζαντινή Αναγέννηση». Το τελευταίο μεγαλειώδες επίσης στοιχείο, το οποίο απλώς μνημονεύουμε, είναι ότι το Βυζάντιο επεβίωσε και μετά την άλωση. Δεν χάθηκε ούτε στον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο, ούτε στους άλλους ορθοδόξους λαούς. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη διότι δεν επρόλαβα να αναπτύξω το δεύτερο σκέλος του οριστέντος θέματος για τις συνέπειες της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Ήταν πολύ δύσκολο να αναπτυχθούν και τα δύο σκέλη στον προσμετρηθέντα χρόνο. Θέλεις πολύ περισσότερο χρόνο για να γράψεις και να πεις ολίγα και περιεκτικά. Ακόμη και το πρώτο σκέλος για το μεγαλείο του Βυζαντίου το αδίκησα σημαντικά. Κρατώ για τον εαυτό μου τη δέσμευση να ολοκληρώσω το πρώτο και να αναπτύξω με άλλη αφορμή το δεύτερο. Θα τελειώσω διατυπώνοντας στον επίλογο μερικές σύντομες σκέψεις. Για τους δυτικούς το Βυζάντιο ίσως δικαιολογημένα ήταν και είναι σημείο αντιλεγόμενο, αφού δεν το ζουν ούτε το γνωρίζουν. Για μας τους Έλληνες και τους άλλους ορθοδόξους λαούς, το Βυζάντιο ζει.
μέσα στους θόλους των εκκλησιών, στον τρόπο της ζωής μας, στα ήθη και στις παραδόσεις μας, στους θρύλους και στα τραγούδια μας. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς περιμένουμε να ζωντανέψει, να ψηθούν και από την άλλη πλευρά τα μισοτηγανισμένα ψάρια, να τελειώσει ο παπάς την λειτουργία στην Αγία Σοφιά που την άφησε ατελείωτη. Όσο κι αν συστηματικά αποθούν πολλοί την μεγάλη ιδέα της παλινόρθωσης του Βυζαντίου, τίποτε δεν μπορεί να σβήσει από τα πολιτιστικά μας κύτταρα την μεταμορφωμένη μεγάλη ιδέα του να κρατήσουμε τουλάχιστον την ψυχή, το πνεύμα του Βυζαντίου, που είναι συγχρόνως και το πνεύμα της Ελλάδος, να κρατήσουμε Χριστό και Ελλάδα, όπως συνιστούσε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Εκπλήσονται ευχάριστα νέοι Ευρωπαίοι Βυζαντινολόγοι όταν επισκέπτονται την Ελλάδα και διαπιστώνουν πόσο ζωντανό είναι μεταξύ του λαού μας το Βυζάντιο. Πόσο πλήθος ανθρώπων σπέβδει να σπαστεί θαυματουργές άγιες εικόνες και ιερά λείψανα. Πόσο γεμίζουν οι εκκλησίες στις εορτές και στις πανηγύρεις. Δακρύζουν πολλοί και μορφωμένοι και πανεπιστημιακοί καθηγητές. Όταν ακούν το καινούργιο άσμα «Στου Βοσπόρου τα γιονέργια κάτω από την Αγία Σοφιά», που λέγει για το Σμυρνιό καράβι και την συμφορά της μικρασιατικής καταστροφής, και σαν πολεμική αρχή από τους αιώνες ακούν την παρήγορη διαβεβαίωση. Θα έρθουν πάλι στους αιώνες τα Αλεξάνδρου οι Μακεδόνες. Δυστυχώς, στον καιρό μας δεν φαίνονται στον ορίζοντα Μεγαλέξανδροι και Μεγαλοκωνσταντίνοι. Αλλά εδώ και δεκαετίες εμφανής και συστηματική φαίνεται η προσπάθεια να διώξουμε από την χώρα μας τον Χριστό και την Ελλάδα, να σβήσουμε ό,τι θυμίζει Βυζάντιο. Κατήργησαν το χριστιανός Ορθόδοξος από τις ταυτότητες. Ανέχονται να ξεσκίζονται και να καίγονται οι σημαίες μας. Κατήργησαν τα εθνόσημα με τον Σταυρό στις στολές των αξιωματικών της αστυνομίας και τον Σταυρό στις στολές των νοσοκόμων του Ερυθρού Σταυρού. Βγάζουν διαρκώς από τα σχολικά βιβλία εκκλησιαστικά και εθνικά κείμενα. Θα καταργήσουν τα θρησκευτικά σύμβολα στις αίθουσες των δικαστηρίων και των σχολείων. Θα μεταβάλουν το μάθημα των θρησκευτικών σε μάθημα θρησκειολογίας και μας διδάσκουν ήδη φανερά, κατά το παράδειγμα της Θάλιας Δραγόνα, ότι δεν είμαστε Έλληνες, αλλά ένα συνονθήλευμα εθνοτήτων για να δικαιολογήσουν την μεταναστευτική Βαβέλ που ξένοι εσχεδίασαν και να μας παρουσιάσουν σαν ένα πολυπολιτισμικό και πολυεθνικό κράτος. Τι άλλο να σημειώσουμε? Υπάρχει άλλο κατώτερο σκαλοπάτι στου κακού την σκάλα? Ένα τελευταίο βυζαντινό απομινάρι, οι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας στο θεσμό της συναλληλίας, της συνεργασίας, θα καταστραφεί και αυτό με τη σχεδιαζόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση για να πάψει η αναγραφή της Αγίας Τριάδος στην αρχή του Συντάγματος, να καταργηθεί ο θρησκευτικός όρκος του Προέδρου της Δημοκρατίας, των βουλευτών και των άλλων, να πάψει η απέτηση να είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χριστιανός Ορθόδοξος. Δυστυχώς, συνενούντων και μερικών ιεραρχών και πλήστων αδιαφορούντων. Αν ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, και με αυτό τελειώνω, είχε επισημάνει παρόμοια φαινόμενα στην εποχή του πριν από 80-90 χρόνια, τι θα έλεγε σήμερα? Παραθέτουμε τους στίχους του από τον προφητικό, όπου απευθυνόμενος στο Βυζάντιο, στην Ρωμιοσύνη, λέγει για το ελληνικό κράτος, για το ψέμα κράτος, το ψεύτικο κράτος,
το ψέμα το βασίλειο, ότι δεν επήρε τίποτε από το μεγαλείο του Βυζαντίου, αλλά μόνο από τα κακά του. Γι' αυτό και ακόμη ο δικέφαλος αητός, το σύμβολο του Βυζαντίου, πέταξε και έφυγε από την Ελλάδα. Ακούστε, ο δικέφαλος αητός σου, να, μακριά μακριά πέταξε, μετάξια και μετάγια, και θα ισκιώσουν τα τετράπλατα φτερά λαούς άλλους, κορφές άλλες, άλλα πλάγια. Προς την δύση και προς το βοριά την κορώνα φέρει και κρατεί, και τα νύχια του είναι αρπάγια, και τη δόξα και τη δύναμη, κρατεί, και το γέλιο και το ψέμα το βασίλειο, που γεννήθηκε από σένα, Ρωμιοσύνη, μες στον ήλιο, κοίτα Θεέ, θα σέρνεται μπροστά σε μπαλσαμωμένη κουκουβάγια. Μόλα σου θα ζει τα χαμηλά, με καμιά σου δε θα ζει μεγαλοσύνη, κι οι προφήτες που θα προσκυνά, νάνι και αρλεκίνη, και σοφοί του και κριτάδες, του άργιου λόγου οι τροπεούχοι, και διαφεντευτάδες κυβερνήτες του οι ευνούχοι. Σας ευχαριστώ.